Και αφού πήραμε μία πρώτη γεύση για το τι έγινε στα παρασκήνια, ξεκινάμε το διαγωνιστικό μέρος με το κορίτσι εκείνο που έκανε μία εμφάνιση που πολύ άρεσε σε ορισμένους, πήρε και έναν άσο αναπάντεχο, αλλά κυρίως είπαν ότι μοιάζει με την Άννα Γουίντορ. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Έρχεται η Κατερίνα Πεφτίτσι. Κατερίνα μου, να σου πω κάτι. Ναι. Σήμερα πιστεύω ότι κανένας δεν θα σου πει ότι μοιάζει με την Άννα Γουίντορ. Σίγουρα όχι. Ας ξεκινήσουμε από αυτά τα πράγματα που είναι βασικά. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ θα βγω με μία παρέα και θα πάμε σε ένα underground μαγαζί στην Αθήνα. Ναι. Και θα είμαστε πίσω από τα desk του DJ και αυτό μαζί φέρνει και ένα παιδί που μου αρέσει και εγώ θέλω να τον εντυπωσιάσω. Μάλιστα, και είπες πώς θα τον εντυπωσιάσω εγώ αυτόν που μου αρέσει. Θα βάλω βινίλ. Με ποιο τρόπο θα τα βάλω? Με αυτόν. Yes. Για να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει αυτό. Βαθμολογήστε. Εμένα, αν με ρωτάς προσωπικά, θα ήθελα πάρα πολύ να έχει ξαναβάλει άσο η Ιωάννα, να γίνει εδώ μπουρλότο. Αλλά δεν μου την έκανε τη χάρη και έβαλε 3 αυτή τη φορά. Προφανώς την πίεσες το βράδυ, την πήρες κάποια τηλέφωνα, της είπες κοίταξε να δεις, κοπελιά. Όχι. Believe me. Δεν ξέρω, και μάλιστα το σκέφτηκε και ότι την είδα και λέω τι έγινε, γιατί τι σκέφτεσαι, αφού ξέρω, θα βάλει άσο. Για 2 πήγαινα. Α, και δεν το άλλαξε κάτι στην πορεία. Γενικά σήμερα δεν μου αρέσει καμιά από εμάς. Ωραία, τέλεια. Ξεκινάμε ευχάριστα αυτό το διαγωνιστικό κομμάτι. Θα πάω στον Άσο που έχει βάλει η Άννα. Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σου, Άννα. Γεια σου. Δεν ξέρω άμα θα τον εντυπωσιάσεις. Νιώθω ότι λίγο θα τον τρομάξεις. Επειδή το βινίλι είναι δύσκολο ύφασμα, δηλαδή και... Βγάζει όμως όρια, στο θέση σου. Τα όρια για να μη φανεί φτηνό ή να μην φαίνεσαι σαν σακούλα σκουπιδιών είναι... Την τα όρια είναι μικρά. Αρχικά. Όχι. Όχι. Λέω ότι τα όρια στο να χαλάσουμε ένα look παίζοντας με βινίλ είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή είναι δύσκολο αυτό το ύφασμα. Συνήθως πιστεύω ότι πρέπει να διαλέγουμε υφάσματα, τα βινίλ να είναι λίγο πιο όπως είναι το πανοφόρι σου. Κατάλαβες τι λέω. Έρω. Να είναι πιο λεπτό, να είναι πιο... να μην είναι τόσο... Να είναι λίγο oversized. Όπως το πανοφόρι σου, ακριβώς. Τι άλλο δηλαδή, σαν, δεν καταλαβαίνω. Ήθελες το top να είναι oversized? Ήθελα να φαίνεται oversized το ύφασμα. Μην σ' αγκαλιάζει όπως αγκαλιάζει. Κοίταξε, τώρα. Είναι κομμένο το... Και είναι πιο κολλητό στο μπούστο, ακριβώς για να δώσει ένα shape. Αν το άφηνα πιο loose, θα φαινόταν πολύ ακατάστατο και δεν θα ήταν πάλι ανοιχτό. Θα έπρεπε να αφήσω... Ναι, εμένα αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Αυτή η μπότα δεν μ' αρέσει και έχω δει ότι την έχουμε φέρει κι άλλες. Το ξέρω ότι ήταν εύκολη λύση, αλλά ήθελα να δω κάτι καινούριο. Τι είναι παλιό? Βινίλ με καρό είναι μια καινούρια πρόταση που συνδυάζεται. Εντάξει, αυτό είναι η μόνη πρότασή σου, δηλαδή καρό με βινίλ? Ναι, αγάπη μου, και παίζω και με τις υφές. Βάζω leather, βάζω πιο matte υφές, βάζω και sweat. Και μου κάνει και θεατρικό κουστούμι λίγο. Δηλαδή το ξέρω ότι παράστασης. Δράκουλα. Α, Δράκουλα. Ναι, ναι. Είσαι λίγο τρομακτική. Δεν ξέρω τι vibe θέλεις κάτι να κάνεις. Νομίζω λίγο δεν πέτυχε. Θα μπορούσε λίγο να το μαλακώσει όλο το look. Sorry. 2,1. Είναι ο μέσος όρος.
Γνωρίζω ότι δεν είσαι ικανοποιημένη. Ναι. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει και στους κριτές. Μακάρι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.